καλύτερος. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τους Μπαριανιακούς. Εσύ, στην τύχη καθίσατε. Σαν τους τρεις Ντάλτον είσαστε. Ξεκινάει από πάνω και κατεβαίνει κάτω-κάτω-κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η σκάλα του Μπαριάννη. Πώς λέμε η σκάλα του Μιλάνο, η σκάλα του Μπαριάννη. Εντάξει. Καλύτερος άνθρωπος περιστεράς. Λοιπόν, και μετά από αυτό το πλάνο θα δούμε και την πεταξιά του Κοτοπουλάκη. Εδώ λοιπόν στο φίνο μας το Γιώτη, το γνωστό Κοτοπουλάκη, έχει βγάλει μια μαυρίλα, βλέπετε. Αναγκάστηκε να βάλει και τα φώτα μέσα, βλέπετε. Ναι. Κατά συνέπεια και ο ουρανός είναι μαυρισμένος. Πριν 10 λεπτά ρίχνε μια βροχή καρεκλοπόδαρα. Γι' αυτό και είναι κιόλα μουσκεμα. Και όλα αυτά λοιπόν στη γιορτή της Κοζάνης του 2023. Ο μήνας βέβαια τώρα έχει 20 του Νοεμβρίου του 2022, αλλά κάνουμε τη γιορτή για τη σεζόν 23. Φέτος ξεκινήσανε νωρίς τα παιδιά, μια ζωή πετάγανε τέλη Φλεβάρι. Φέτος είπανε να το γυρίσουν λίγο πιο νωρίς, να μας βγει σε καλύτερο εποχιακά. Αλλά είπαμε, εγώ το έχω πει πολλές φορές, συμφωνία με το Θεό δεν μπορείς να κάνεις. Και σήμερα έβρεχε, κάποιοι αδικηθήκανε, όπως ο Νιάκας πριν τον έπιασε μπόρα επάνω. Εδώ τώρα το Κοτοπουλάκι πρέπει να έχει κάνει συμφωνία με το Θεό σίγουρα, αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που φύγαμε με καρεκλοπόδαρα, φτάνοντας εδώ, τέρμα η βροχή. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Να τον αφήσει ο Θεός να κάνει το χαβά του. Εγώ ελπίζω να αφήσει και τους υπόλοιπους που θα μείνουν άλλοι τέσσερις ακόμα. Και ύστερα όταν πάμε στην Μπούκα Μάσα και τρώμε και πίνουμε, εκεί ας ανοίξουν οι ουρανοί και ας ρίξει όσο θέλει ο Θεούλης. Λοιπόν, σας ζάλισα λίγο. Πάμε τώρα στο παρασύνθημα. Πάμε Γιώτη, φύγαμε! Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε και μαύρη καλιακούδα. Τι να κάνουμε. Είπαμε, ο καιρός εδώ στην Κοζάνη είναι έτσι. Έχουμε μια σκοτεινιά μπροστά. Πάμε λίγο έτσι κοντά, να καθαρίσει και λίγο το πλάνο. Να, εδώ φώτισε, μας φώτισε, ναι. Εδώ μας φώτισε ο Θεός. Αλλά όσο γυρνάμε πίσω, μας σκοτεινιάζει πάλι. Είπαμε, μέχρι πριν λίγα λεπτά έβρεχε καταρακτοδός. Πάμε, ναι. Για να δούμε. Μπράβο ρε Κοτοπουλάκι, μπράβο, ναι. Σπαθιά λέω, σπαθιά, ναι. Τον αφήνω έτσι μέχρι να ανοίξουνε. Και σιγά σιγά θα πάμε κοντά, ναι. Εδώ βλέπουμε και τα ορθώματα. Και τις πλάγιες διαγώνιους. Τους κάνει τέλεια. Και δεξιά και αριστερά. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε και γύρω γύρω. Γύρω γύρω όλοι στη μέση το Κοτοπουλάκι. Και μιλάμε και για τέτοια περιστεριά. Πάντα, πάντα. Κάτσε να περάσουν μπροστά από την κάμερα. Ναι, έτσι. Δεν τα κυνηγάω, να με κυνηγάνε αυτά. Λοιπόν, φύγανε από την πίσω τη μεριά. Κάτσε να μαζευτώ λίγο κάτω. Και να γυρίσω λίγο τώρα ανάποδα εδώ. Ναι, είναι εκεί που είχε αέρα. Προηγουμένως τώρα έχει μια πλήρη άπνοια αυτή τη στιγμή. Μετά τη βροχή. Και γέμισε ο ουρανός περιστέρια. Κοτοπουλάκια. Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στα μακρινά. Βέβαια έχω τα καλώδια, αλλά μέσα από τα καλώδια θα κάνω ένα γρήγορο zoom. Κοιτάξτε πόσο μέσα έχουν πάει τα περιστέρια του. Λίγο δύσκολο να εστιάσω γιατί είμαι μέσα στα καλώδια. Θα το βρω όταν περάσει από πάνω όμως. Περιμένω να τον έπιασα. Τον βρήκα. Πλάτες και φεύγα. Αυτά είναι τα φεύγα του. Έχει και Λάρισα μέσα. Πασχάλη. Γεια σου ρε Πασχάλη. Έφτασε η σκούφια σου στην Κοζάνη. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα ντουμπου ντουμπου του. Ναι. Έλα ρε. Μέχρι τώρα μου δείχνες μούρι. Είναι λίγο τροπαλά. Σαν και αυτό είναι τα περιστέρια του. Άστονα και αυτό είναι. Μέσα εκεί. Και πάμε τελείως από πάνω. Σήμερα πολύ την πλάτη του μας δείχνουν τα περιστέρια του Γιώτη. Έτσι ρε, γύρισα και λίγο μούρι να σε δούμε. Έχουμε και κουρτίνα, έχει τζινόχρωμα. Και θα μας δείχνουν τέτοια πλάνα, ωραία.
άστο να και αυτό να είναι, να γυρίσω πάλι από την άλλη τη μεριά. Μπήκε ο Σαΐνης, ε. Μπήκε ο Μπράμπα Σαΐνης, ε. Πού είναι το τρε. Να, εδώ. Άστο να, καλύτερα να μην τον βλέπω. Να βλέπουμε τα περιστέρια του, ναι. Πιο ωραία είναι να βλέπεις περιστέρια παρά το Σαϊνά να τα τρώει. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο σκαβάς. Κοιτάξτε πόσο ελεύθερα πετάνε τα πουλιά. Και πόσο όρθια είναι. Τα έχω πλησιάσει τώρα αυτούς τους δύο τζινίδες. Ο ένας καλύτερος από τον άλλο είναι. Και αυτό το σοου που βλέπετε εκεί πέρα, κοιτάξτε πού το δίνουν. Σε τι ύψος. Μέσα στη μαυρίλα μπήκανε, ναι. Για πάμε τώρα δεξιά. Γύρισα λίγο το κορμί μου δεξιά από την πίσω μεριά. Εδώ θα κεντράρω. Να το. Άλλος τζίνις εδώ. Αλλά έχουν πάρει πολύ μποϊ. Είναι σε εκείνα εκεί τα έψη που στην Καλανάδα δεν θα βλέπαμε τίποτα. Θα είχα σταματήσει να τραβάω. Τώρα λόγω κουρτίνας θα τα βλέπουμε τα κοτοπουλάκια, τα περιστεράκια του Γιώτη στο υπέρ πέραν. Έτσι, μπάλες. Μπαλόνια λέω. Πολύ καλός κύριε, ναι. Όπως πάντα έτσι και φέτος. Και τιμάει εδώ το σύλλογο της Κοζάνης και τους βγάζει νομίζω όλους ασπροπρόσωπους, ναι. Τώρα έβαλα και το ψηφιακό zoom, ναι. Μόνο έτσι θα τα βλέπουμε λίγο θολά, αλλά τα βλέπουμε, ναι. Και νομίζω ότι μπαίνουν και μέσα στο σύννεφο κάποια. Τα παίρνει η μαυρίλα, ναι, τα πήρε η μαυρίλα. Κοιτάξτε πού ήταν, ναι, μέσα εκεί, στη μαυρίλα, καλά είπα. Για να δούμε τώρα το μάτι. Τίποτα. Μπήκε ο Σαϊνάς, έχει μπει ο Σαϊνάς, πάλι. Τα κυνηγάει, ε. Γιώτη άστα, δύο θα φάει μόνο. Ωραία, κοιτάξτε τι φτερά πιάνουν εκεί πάνω, ε. Ναι, είναι φοβερός. Τώρα ακούω ανοίγει την πόρτα. Μπας και γλιτώσει ένα από το Σαϊνά, ναι. Αυτά ωστόσο τώρα δίνουν εκεί, πω, κουνήθηκα. Είναι πολύ ψηλά. Λίγο μια ανάσα να πάρεις. Τα καλή τώρα. Κάτσε να δω αντιδράσεις από εκεί πάνω. Εκεί στα πολύ ψηλά. Να δω αν τσιμπήσουνε. Έχουν αλλάξει πλανήτη τώρα, όντως. Κάτσε να κατέβω σιγά. Εκεί μέσα. Βλέπουμε και το φίλο μας το Γιώτη. Στην τρελή χαρά είναι, ναι. Μάλλον την γλίτωσε από το Σαϊνά. Και πάμε τώρα επάνω. Να τα πουλάκια. Έφτασε μια τριάδα αστραπή. Και τώρα βλέπω ανακατεύουν και τα πολύ πολύ ψηλά. Να κι άλλο. Πέρασε σαν σύμφωνας από μπροστά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι θα γίνει τώρα. Έφαγε δυνατό χειροκρότημα. Κυκλικό. Ακούστηκε στερεοφωνικά. Ευχαρίστησε όλο τον κόσμο, πιστεύω. Έκανε μια πολύ καλή πεταξιά. Όπως μας κάνει πάντα. Μας έχει μάθει ο φίλος μας ο Γιώτης. Και θα δούμε και τα έργα του τώρα από κοντά. Βλέπετε και τη λάμπα που είναι αναμένη. Ναι, γιατί έχει μαυρίλα σήμερα ο καιρός, μαύρησε. Ωραίος. Και κοιτάξτε και τι όμορφα περιστέρια έχει από κοντά. Στιθά τα όλα. Βέβαια είναι και από το Χαβά τώρα, έτσι. Είχαν πάει στο υπέρ πέραν.
έτσι και όμορφα κάτω να παίρνεις καφεδάκι που λέω εγώ και φοβερά στον αέρα. Ναι, κάνανε ένα χαβά πολύ καλό πάλι και φέτος. Ο Θεός ήταν μαζί του, τον βοήθησε και κοιτάξτε κάτι κεφαλάδικα περιστέρια που είχε, βουτάρες που λέμε. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο φίλος μας ο Γιώτης, το γνωστό χρυσό κοτόπουλο. Και αυτή είναι η ομαδάρα του. Μια τριαντάρα έβαλε και πρέπει να του έχει μείνει ένα. Μπήκε και το σαΐνι, ήρθε, πρέπει να έρθει και αυτό. Μπήκε και το σαΐνι, δύο φορές το κυνήγησε. Μία στην ανηφόρα και μία στην κατηφόρα. Τώρα βέβαια εγώ δεν έδωσα τόσο σημασία. Έχω σταματήσει πια να ασχολιέμαι τόσο με το σαϊνά. Προτιμώ να δείχνω το χαβά του περιστερά. Και άμα περάσει εκεί μπροστά μου, τον τραβάω και αυτόν. Κάποτε τον κυνηγάω από πίσω. Αλλά έχει γίνει παρετό. Αυτά είναι τα περιστέρια. Τέτοια σκαριά έχει. Μπράβο λοιπόν στο κοτοπουλάκι. Γεια σου φίλε Γιώτη και από κοντά, συνονόματε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ θα ακούσεις και το βίντεό μου πριν που είπα κάποια λόγια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάω από εκεί. Πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος, ειλικρινά, γιατί ο Θεός ήταν μαζί σου. Πριν 10 λεπτά έρχεται καρεκλοπόδαρα και όταν ήρθε η ώρα για το δικό σου το χαβά, ξαφνικά ανοίξαν οι ουρανοί. Σαν να γέλασε ο Θεός ήταν και σου είπε, έλα ρε Γιώτη, κάνε το χαβά σου, για πάρτι σου ανοίγω. Εύχομαι να μην το κλείσει, να τον αφήσει στα 3,4 άτομα που απομένουν, έτσι. Δηλαδή η ευχή δική σου να βοηθήσει και τους άλλους. Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά με το χαβά, ναι, όσον αφορά για το χαβά, μας έχεις μάθει πάντα σε καλούς χαβάδες, όπως πέρυσι και πρόπερσι, έτσι και φέτος, έκανες ένα χαβά καθαρά κοτοπουλίστικο, θα λέω. Κοτοπουλάκι που λέω, έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, όντως τα πουλιά σου πήγανε πάρα πολύ ψηλά. Σου έχω τραβήξει και εγώ πλάνα στο υπερπέραν που λέω. Με βοήθησε πολύ και εμένα ο καιρός η κουρτίνα να μπορέσω να τα πιάσω εκεί πάνω. Γιατί άμα είχαμε γαλανάδα, δυστυχώς δεν θα στα πιάνα εκεί. Και από ό,τι βλέπω, ένα έχει παρδαλό. Τα άλλα είναι όλα να πούμε στα χτιά, οπότε θα είχαμε άλλο θέμα. Λοιπόν, μπράβο σου ακόμα μια φορά. Πες και εσύ δύο λόγια στον κόσμο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο. Κοσμοσυρωή. Κοσμοσυρωή στην Κοζάνη. Και εσένα, σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά. Είσαι ένα περουάν. Και τι άλλο. Καλές πεταξές σε όλο τον κόσμο. Και του χρόνου να είμαστε γεροί. Και του χρόνου με υγεία και ξανά εδώ. Να τα ξαναδείξουμε, ναι, πάλι τα περιστέρια μας. Βεβαίως. Έγινε. Γεια σου Γιώτη. Γεια σας.